Γεια σας, κύριε Αντωνίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαλάρη. Καλό μεσημέρι. Πώς πάνε οι διακρατικές? Συνδεθήκαμε προηγουμένως. Ακούσαμε και τις πολύ καλές κουβέντες που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι σε εξέλιξη, είναι η ολομέλεια τώρα. Σε πλήρη σύνθεση η διακρατική, ενώ οι υπουργοί όλοι υπό τους αρχηγούς των δύο κρατών θα ολοκληρώσουν το μεσημέρι και μετά θα γίνουν οι δηλώσεις από τους αρχηγούς. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μπουν στο τραπέζι ζητήματα συντονισμού σε διάφορους τομείς. Και το Κυπριακό όμως θα συζητηθεί. Σωστά? Ναι. Αυτά θα συζητούνται σε επίπεδο υπουργών, χωριστά. Έχουν ολοκληρωθεί οι διμερείς συνομιλίες των υπουργών. Και τώρα είναι σε πλήρη σύνθεση η ολομέλεια της διακυβερνητικής. Και μετά θα ολοκληρωθούν οι δηλώσεις. Ασφαλώς το Κυπριακό έχει δεσπόζουσα θέση πάντοτε. Και τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Θα γίνει και κάποιο είδους προετοιμασία όσον αφορά στην Πολυμερή, την οποία περιμένουμε να δοθούν ημερομηνίες και να αποταθούν προσκλήσεις? Να σας πω, κύριε Μιχάλαρε, αυτά τα ζητήματα συζητούνται κατά καιρούς ούτως ή άλλως. Έτσι, αυτή την ώρα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, ενώ πρόσκληση από την κυρία Αντικάρλο πότε θα έρθει το πρόγραμμα της κλπ. Περιμένουμε. Και σε δεύτερο επίπεδο, αναμένουμε να εξελίξει γύρω από το ζήτημα των οδοφραγμάτων στη διμερή συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Νταντάρ. Το ζήτημα των οδοφραγμάτων το συζητούν οι διαπραγματευτές υπό τον κύριο Στιούαρτ. Όμως, ούτε και εκεί, επί του παρόντος, έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Η θέση μας είναι ότι για να ανοίξει μια μιλιά, όπως θέλει η τουρκοκυπριακή ηγεσία, εμείς ζητούμε τουλάχιστον να ανοίξει έναν από τα δύο άλλα οδοφράγματα. Δηλαδή, Αθιένου Πυρώη ή Κόκκινα Πύργος. Μάλιστα. Η συνάντηση με τον κύριο Τατάρ πότε είναι? Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία ακόμη. Όχι. Την περιμένουμε δηλαδή. Ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία, ο κύριος Στιούαρτ? Την πρωτοβουλία ο κύριος Στιούαρτ, όταν και εφόσον όμως θα υπάρξει κάτι ανακοινώσιμο. Δηλαδή δεν νομίζω να ρισκάρουν τα Ηνωμένα Έθνη την πραγματοποίηση μια συνάντηση χωρίς να έχουν καταλήξει εκ των προτέρων. Ναι. Πάμε και λίγο στην τριμερή με την Ιορδανία. Θα έχουμε και αυτό σε εξέλιξη. Ναι, θα είναι το μεσημέρι, περιμένουν τον βασιλιά της Ιορδανίας. Θα γίνει τριμερή συνάντηση, ο βασιλιάς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει κατηδία συνάντηση με τον Ιορδανό μονάρχη. Είναι σε εξέλιξη ασφαλώς αυτήν την περίοδο μάλλον που βρίσκεται στην Κύπρο ο Ιορδανός βασιλιάς. Είναι σε εξέλιξη πολλές διεργασίες στη Μέση Ανατολή, ειδικού ενδιαφέροντος για εμάς. Είχαμε την συμφωνία ανακεχηρίας σήμερα το πρωί στο Λίβανο. Θα δούμε διμερείς ζητήματα, πέρα από τα αμυγώς πολιτικά, διπλωματικά, σε σχέση με τον πόλεμο. Έχουμε μια καλή συνεργασία σε θέματα δασοπυράσβεσης με την Ιορδανία. Θα δούμε θέματα επενδύσεων ασφαλώς, ενέργειας κλπ. Ναι, άρα και η Μέση Ανατολή θα συζητηθεί. Θα κάνουμε κάποια αναφορά στην Ιορδανία για το Κυπριακό? Παίζει κάποιο ρόλο, μπορεί να ασκήσει πιέσεις κάπως? Να σας πω, ο Ιορδανός μονάρχης έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον δυτικό κόσμο, με προεξάρχοντα των νέων Αμερικανών πρόεδρων. Ασφαλώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αξιοποιεί όλες τις επαφές του με ξένους ηγέτες που μπορούν να ασκήσουν την επιρροή τους προς διάφορα κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Υπό αυτήν την έννοια, ασφαλώς η Ιορδανία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και εμείς αξιοποιούμε την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε με όλα τα κράτη της περιοχής και ασφαλώς και με την Ιορδανία. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο και σε αυτή την ιστορία με τον ΝΑΤΟ που έχει ξεκινήσει. Μάλλον έχει επανέλθει, δεν σταμάτησε ποτέ. Έρχεται και επανέρχεται. Θέλετε να μας δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση? Αυτή τη στιγμή κάνει σκέψεις, κινήσεις και δράσεις η Κυπριακή κυβέρνηση για να προχωρήσουμε στο συνεταιρισμό για την ειρήνη και στο ΝΑΤΟ? Κύριε Μιχάλαρε, για ένταξή μας στο ΝΑΤΟ ενώ σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι κάτι τέτοιο που συζητούμε αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχει ούτε το πολιτικό και ευρύτερο διπλωματικό περιβάλλον για να υποβάλουμε αίτηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς εκείνο που θέλουμε να αξιοποιήσουμε είναι την ειδική σχέση με χώρες του ΝΑΤΟ, με τις οποίες ούτως ή άλλως διατηρούμε καλές σχέσεις και διμερείς συμφωνίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κενά που μας δημιουργούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και έχουμε παροπλισμένων αρκετών εξοπλισμών ρωσικής κατασκευής. Υπό αυτήν την έννοια,
απευθυνόμαστε προς τη Γαλλία, με την οποία έχουμε ούτως ή άλλως διμερή συμφωνία σε αμυντικό εξοπλισμό, με την Ελλάδα ασφαλώς και με άλλες χώρες. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις συνέργειες που δημιουργεί μια ειδική σχέση με χώρες του ΝΑΤΟ και με τον οργανισμό αυτόν καθ' αυτό, έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε αμυντικό εξοπλισμό στη διάθεση μας που να μπορεί να μας καλύψει κάποια κενά. Για να καταλάβω, δεν τίθεται ζήτημα αίτησης αυτή τη στιγμή για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο. Ωραία. Υπάρχει όμως ο νατοϊκός προσανατολισμός, όπως λέμε, ανεξάρτητα από το αν έχουμε καλές σχέσεις με συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ο νατοϊκός προσανατολισμός αυτής της κυβέρνησης υπάρχει? Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τα σημενόμενα, διότι δημιουργούνται πολλοί συνειρμοί στην Κύπρο σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Εμείς βλέπουμε κάποιες χώρες που είναι ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, όπως είναι η Γαλλία για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτές οι χώρες λοιπόν είναι ο διεθνής παράγοντας προς τον οποίο απευθυνόμαστε για να διεκδικήσουμε λύση του Κυπριακού. Έτσι, εμείς δεν το δαιμονοποιούμε. Υπό αυτήν την έννοια, η στροφή μας προς τη Δύση είναι εκ των όνων κάνευ, διότι από τη στιγμή που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε μεγάλο βαθμό, σας μετέφερα τη μεγάλη εικόνα, αν είστε ικανοποιημένος. Εντάξει, έχουμε και κάποιους ομογενείς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που πιέζουν για να μπούμε τουλάχιστον στον προθάλαμο. Δεν ξέρω αν συντονίζεστε με εκείνες τις δυνάμεις. Κύριε Μιχάλη, να σας πω. Σας είπα προηγουμένως για το κενό που δημιουργούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις ειδικές σχέσεις που έχουμε με χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, έτσι, για να καλύψουμε κενό σε τρία επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με ζητήματα εξοπλισμών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ζητήματα εκπαίδευσης και το τρίτο έχει να κάνει με ζητήματα υποδομών. Μάλιστα. Αυτά συνδυαστικά τα βλέπουμε ως έναν παράγοντα που θα μας βοηθήσει να κάνουμε το επόμενο βήμα σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια του κράτους. Είπατε προηγουμένως και κάνατε αναφορά, χρησιμοποιήσατε ένα συγκεκριμένο όρο. Έχουμε παροπλισμένο ρωσικό εξοπλισμό. Έχουμε δηλαδή όπλα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε όπλα τα οποία λόγω των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν μπορούμε εμείς να έχουμε ανταλλακτικά ή δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα είναι αχρηστευμένα αυτά αυτή τη στιγμή. Δεν θα το λέγα αχρηστευμένα. Σας είπα όμως ότι δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε να είναι ή θα έπρεπε να είναι. Υπάρχει άρα στρατιωτικό επιχειρησιακό κενό αυτή όχι, τη στιγμή. Όχι. Δεν υπάρχει. Μα δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο, να έχουμε ένα μεγάλο τμήμα του εξοπλισμού μας που να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά και ενεργά και από την άλλη να μην έχουμε κενά. Κύριε Μιχαλάρε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σωστά και σε επάρκεια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο εξοπλισμός έχει αναλώσιμα, ανταλλακτικά κλπ. Μάλιστα. Που θα πρέπει να υπάρχουν σε επάρκεια. Άρα δεν θα μπορούμε σε διάρκεια να τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή για κάποια χρόνια χρειαζόνται ανταλλακτικά τους. Γνωρίζετε ότι αυτά τα υλικά έχουν και ημερομηνία λήξεως. Σωστά. Μάλιστα. Τώρα, η κυβέρνηση πώς διαβάζει το γεγονός ότι κάποιοι Ρώσοι, έως και αρκετοί Ρώσοι επενδυτές, επιχειρηματίες που είχαν μεγάλη παρουσία στην Κύπρο αρχίζουν και φεύγουν και πηγαίνουν είτε προς την Τουρκία είτε προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πώς το διαβάζετε αυτό εσείς? Να σας πω, από την πληροφόρηση που έχουμε, επί του παρόντος δεν φαίνεται να έχουμε φυγή Ρώσων επιχειρηματιών ή επενδυτών που να έχουν την έδρα τους στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, υπό αυτήν την έννοια, δεν μας απασχολεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Όμως, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε, τουλάχιστον να είμαστε σε εγρήγορση. Υπάρχουν συνεχώς και νέες επενδυτικές δραστηριότητες στην Κύπρο, κύριε Μιχάλαρε, και γι' αυτό δεν ανησυχούμε για μαζική φυγή είτε κεφαλαίων είτε επιχειρήσεων κλπ. Άκουγα προηγουμένως τη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Δημήτρη, και συμφωνώ μαζί του ότι από τη στιγμή θα μας ανησυχούν από τη στιγμή που θα είχαμε φυγή εταιριών που εδρεύουν στην Κύπρο ή έχουν οποιαδήποτε έτσι άλλη δραστηριότητα στην Κύπρο και να δημιουργηθεί έναν κενό σε θέσεις εργασίας κλπ. Να έχουμε απώλειες σε αυτό το κομμάτι δηλαδή. Επί του παρόντος δεν φαίνεται να έχουμε καμία ανησυχία προς το παρόν. Ανησυχούμε ασφαλώς, το παρακολουθούμε, απλά δεν είναι κάτι το οποίο
είναι ζήτημα που αυτή τη στιγμή είναι στην καρδιά των ανησυχιών μας. Και μια κουβέντα για τις απεργίες. Είχαμε τρεις, έμειναν δύο αν δεν κάνω λάθος. Οι ξενοδοχοί πάλι υπέγραψαν, οι ξενοδοχοί υπέγραψαν τις συλλογικές συμβάσεις, άρα φεύγει αυτό από τη μέση. Ναι. Έτοιμο σκυρόδεμα, πρόβλημα μεγάλο. Είναι πρόβλημα μεγάλο, είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα, απλά να πούμε στον κόσμο απεργίας. Έχουν παραλύσει οι οικοδομές. Είναι πρόβλημα μεγάλο, διότι αγγίζει οριζοντίως την οικοδομική δραστηριότητα με τις παρενέργειες που έχει τις αλυσιδωτές. Είναι κάτι το οποίο τυχάνει χειρισμού σε επίπεδο Υπουργού Εργασίας. Κύριε Μιχάλαρε, σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση θέλει να λειτουργήσει ως ένας μεσολαβητής, έντιμος και δίκαιος μεσολαβητής, ούτως ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Θα επανέλθει ο Υπουργός στην προσπάθεια που καταβάλει. Η πόρτα του είναι συνεχώς ανοιχτή. Ναι. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα υπάρξει η απαραίτητη βούληση από τις δύο πλευρές να κάνουν και οι δύο το βήμα που χρειάζεται, ούτως ώστε να έχουμε μια αίσια εγκατάληξη. Μάλιστα. Και το δύσκολο σουντόκου που λέγεται τώρα γιατροί. Εκεί να δείτε. Και μάλιστα, επειδή αφορά πάρα πολύ τους ασθενείς και όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς, είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας για να έχουμε συνεχιζόμενες απεργίες, κύριε Αντωνίου. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι συνεχιζόμενες οι απεργίες. Σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται ασφαλώς. Όμως τη ζυγαριά, ειδικά αυτής της εργασιακής διαφοράς, θα πρέπει να δούμε αφενός τις διεκδικήσεις των γιατρών. Έτσι. Και από την άλλη όμως τη βιωσιμότητα του ΟΚΙΠΗ, του οργανισμού που τους εργοδοτεί και τη βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Και τα δύο συνδυαστικά αφορούν την κοινωνία όλων των κόσμων. Εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ούτως ώστε να αποτραβούν περαιτέρω απεργιακά μέτρα. Όμως την ίδια ώρα θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα προς τους γιατρούς με πολύ σεβασμό, ότι θα πρέπει να διαφυλάξουν Μάλιστα. τη βιωσιμότητα του οργανισμού που τους εργοδοτεί. Ναι. Εντάξει, η βιωσιμότητα δεν είναι ζήτημα των υπαλλήλων, όμως είναι ζήτημα της διοίκησης ως έννοια της βιωσιμότητας. Ναι, αλλά θα πρέπει, αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος στηρίζει συνειδητά ναι. τον ΟΚΙΠΗ και τα δημόσια νοσηλευτήρια. Έτσι, που αποτελούν και τη ρεχοκοκλιά του Γενικού Συστήματος Υγείας. Τη ίδια όμως ώρα θα πρέπει και οι ίδιοι γιατροί να αντιληφθούν ότι δεν θα πρέπει να υπονομεύεται Μάλιστα. με οποιοδήποτε τρόπο αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Διαβάζω είδηση που μόλις ήρθε τώρα και σας αποδεσμεύω. Απολύσεις στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος, αν η κατάσταση μετατραπεί σε μόνιμη. Απειλούν με απολύσεις αυτή τη στιγμή. Σας το είπα προηγουμένως, κύριε Μιχάλαρε, θα πρέπει να γίνουν βήματα προς τα μπρος, να βρεθεί η χρυσή τομή σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, εξ όσων γνωρίζουμε, σε κάποιες πόλεις είναι πολύ κοντά στο να υπάρξει συμφωνία. Mm-hmm. Σε κάποιες περιοχές οι διαφορές είναι μεγαλύτερες. Mm-hmm. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι στο τέλος Μάλιστα. θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αμήν. Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνίου. Και εγώ. Λοιπόν. Τώρα, στο σημείο αυτό, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για το podcast που έκανε ο Χρήσανθος Τσουρού.